Ακολουθεί πολιτική συνέντευξη. Έχουμε την τιμή και τη χαρά στην γραμμή μας να φιλοξενούμε τον υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ στην Αλφα Πειραιά, στη μεγάλη περιφέρεια της Αλφα Πειραιά και Νήσων, τον υποψήφιο βουλευτή, τον κύριο Ανδρέα Βροντάκη. Καλή σας ημέρα από τα Κύθυρα. Καλημέρα, καλημέρα. Με χαρά ξανακούω τους συμπολίτες μας και με ακούνε από τα Κύθυρα. Πριν λίγες μέρες τους είχαμε επισκεφθεί το κλιμάκιο των όλο το κλιμάκιο, υποψηφίων, ναι, της Αλφα Πειραιά, ναι, του ΠΑΣΟΚ. Οπότε με χαρά σας ακούω και ξαναμιλάμε. Χαιρόμαστε και εμείς που τα ξαναλέμε. Σας είδαμε εδώ στο νησί, τα είπαμε και από κοντά, και με εσάς και με όλους τους υποψηφίους της Αλφα Πειραιά που κατεβήκατε στο νησί μας και κάνατε μια πολύ καλή εκδήλωση εδώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα πώς πάει ο αγώνας σας, τι μηνύματα λαμβάνετε, τι σας λέει ο κόσμος. Τα μηνύματα, και αυτό είναι το θετικό για μας την περίοδο αυτή την προεκλογική, είναι αρκετά θετικά. Μάλιστα. Τόσο από τα νησιά του Αργοσαρονικού, όσο και από τις συνοικίες του Δήμου του Πειραιά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια, και συνεχίσουμε να κάνουμε βέβαια, μια πάρα πολύ καλή προεκλογική εκστρατεία, όλοι οι υποψήφοι, και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία ότι μετά το 2009, που ήταν η τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ είχε έδρα στην Αλφα Πειραιά, mm-hmm, έχουμε πλέον βάλει τις βάσεις για να ξαναείμαστε πρωταγωνιστές στον Πειραιά, για να ξαναπάρουμε έδρα ξανά στον Πειραιά. Ναι. Με αυξημένα ποσοστά το βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι, που έρχονται στο φως καθημερινά. Για μας η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η επαφή μας με τον κόσμο, με τον κόσμο, και με την κοινωνία της περιφέρειάς μας, των νησιών μας. Σκεφτείτε μόνο ότι, για παράδειγμα, εχθές να αναφέρω κάτι, σε μια συνοικία του Πειραιά που μου είχαν διοργανώσει κάποιοι φίλοι κάποια συγκέντρωση, η εκτίμηση η αρχική θα ήταν περίπου γύρω στα 30-35, ναι, 35 άτομα, και βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε μια κατάμεστη αίθουσα να είναι περίπου 92-93 άτομα, σε μια περιοχή που δεν είναι και από τις πιο καλές για το ΠΑΣΟΚ του Πειραιά. Μιλάω για την περιοχή του 5ου διαμερίσματος, Τα Μανιάτικα, ναι, βέβαια. Άρα βλέπετε τον κόσμο να συμμετάσχει. Ο κόσμος, ναι, ο κόσμος και γενικά η κοινωνία επιστρέφει. Ο κόσμος και η κοινωνία δεν αντέχει πλέον διλήμματα και απειλές του στυλ ψήφισέ με να μην έρθει ο Τσίπρας, ή μην τους ψηφίσεις γιατί θα έρθει ο Βαρουφάκης και θα φέρει τη Δήμητρα και θα μας βγάλει από το ευρώ κλπ. Όλα αυτά τα ακούει μόνο σαν γέλιο από τη στιγμή που έχουμε άπειρες φορές εκφράσει ότι δεν έχουμε καμία σχέση και καμία περίπτωση να συγκυβερνήσουμε όταν θα είναι μέσα στους συγκυβερνήτες το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, το έχει πιστέψει ο κόσμος, παρότι... Το ξεκαθαρίζετε λοιπόν αυτό, βέβαια. Η σημερινή κυβέρνηση εξακολουθεί και μιλάει ότι το ΠΑΣΟΚ με το ΜΕΡΑ25 και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούγεται. Δεν υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ ΜΕΡΑ25, δεν υπάρχει. Με τα διλήμματα, είμαστε οι πρώτοι που είχαμε βγει το 2015 όταν έκλεισαν οι τράπεζες. Δεν θα το ξαναζήσει η κοινωνία αυτό. Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίσατε, γιατί πραγματικά ακούγεται αυτό που είπατε. Οπότε καλά κάνατε και το είπατε. Βλέπετε αυτοδύναμη η κυβέρνηση, κύριε Βροντάκη, θα υπάρξει? Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα που δημοσιεύονται, δεν φαίνεται η δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης, και δεν νομίζω να αλλάξει και κάτι μέχρι τις 21 του μήνα. Άρα θα πάμε σε συνεργασίες. Από εκεί και πέρα εμείς θα καταθέσουμε την πρόταση που θα είναι πάνω σε πρόγραμμα και πάνω σε στέρεες βάσεις. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη ούτε από επιφωνήματα, ούτε ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Η κοινωνία έχει ανάγκη από πρακτικά, πολιτικά ζητήματα, προγράμματα,
ζητήματα που θα λύνουν τα προβλήματα των πολιτών στην καθημερινότητά τους. Δεν είναι δυνατόν ακόμα και σήμερα να προσπαθούμε να ξαναστήσουμε στα πόδια του το ΕΣΥ, που έπρεπε και ήταν μια κατάκτηση της κοινωνίας όταν πρώτο βγήκε. Εμείς ζητάμε λοιπόν την επαναγέννηση του ΕΣΥ. Ένα ΕΣΥ που θα είναι ικανό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όλης της κοινωνίας και όχι κάποιον. Εξάλλου ένα το ΠΑΣΟΚ το δημιούργησε. Προς όφελος όλου του κόσμου και όχι μερικών. Εμείς θέλουμε το ΕΣΥ να είναι το σύστημα υγείας που θα προσφέρει σε όλη την κοινωνία. Δεν θα κάνουμε διαχωρισμό. Η υγεία δεν χρειάζεται διαχωρισμούς. Αυτά είπαμε και χτες που είχαμε συνάντηση με το Σύλλογο Εργαζομένων και με τη διοίκηση του νοσοκομείου του Τζάνιου στον Πειραιά. Δεν μπορούν μηχανήματα να σκουριάζουν κυριολεκτικά στις σακούλες, στις συσκευασίες, στις αποθήκες των νοσοκομείων και να μην υπάρχει προσωπικό να τα λειτουργήσει. Είναι φοβερό αυτό. Βέβαια και είναι φοβερό. Και κρίμα. Υπάρχουν από το 2016 στιβαγμένα μηχανήματα, τα είδαμε χθες και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της πόλης, του Πειραιά, και δεν υπάρχει προσωπικό εκπαιδευμένο να τα λειτουργήσει. Από το 2016 είπατε. Από το 2016 στιβαγμένα. Υπάρχουν κολλημένα και επάνω στις συσκευασίες τα δελτία αποστολής όταν παραλήφθηκαν. Αν είναι δυνατόν να συμβάνουν τέτοια πράγματα. Και όμως είναι, όπως μας λέτε. Και όμως είναι, όπως ακριβώς το είπατε. Και όμως είναι. Πολύ δυστυχώς. Κρίμα, πολύ κρίμα. Εμάς λοιπόν και προχθές ο πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους το προσωπικό του νοσοκομείου Γεννηματά έθεσε πρώτη προτεραιότητα σε οποιαδήποτε μορφή κυβέρνησης θα είναι η επανίδρυση του ΕΣΥ. Και θυμίζω εδώ ότι το ΕΣΥ όταν εφαρμόστηκε σαν θεσμός από το ΠΑΣΟΚ είχε μόνο την ψήφιση από την κοινοβουλευτική ομάδα της τότε εποχής του ΠΑΣΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι το καταψήφισαν και έπρεπε δυστυχώς να φτάσουμε στο 2020 για να καταλάβει όλη η κοινωνία αλλά και οι κυβερνήσεις και οι βουλευτές, η συγκεκριμένη βουλή που υπήρχε το 2020, την αξία ενός συστήματος υγείας. Δυστυχώς το καταλάβαμε όλοι μέσα στις συνθήκες της πανδημίας. Έτσι, έτσι. Για τα νησιά μας, κύριε Βροντάκη, τι θα μας πείτε? Για τα νησιά μας λοιπόν, τα ταλαιπωρημένα και παραμελημένα αυτά νησιά, να θυμίσω μόνο ότι τα τελευταία μεγάλα έργα που έγιναν στα Κύθυρα φέρνουν τη σφραγίδα του Γιώργου του Κασιμάτη. Ο λιμάνι, π.χ. Είναι το λιμάνι, ναι. Το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο, ναι. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται, επειδή τα χρόνια περνάνε. Εδώ φύρονται οι άνθρωποι, φαίνεται το ανθρώπινο σώμα. Δεν θα φθαρούν οι εγκαταστάσεις. Όλα αυτά λοιπόν παραμελήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς το λιμάνι χρειάζεται έργα βελτίωσης. Το ίδιο και το αεροδρόμιο. Είχα την εμπειρία την αεροπορική όταν επισκέφτηκα πριν από 20 μέρες τα όμορφα Κύθυρα. Υπήρχαν στιγμές που υπήρχε λίγο ένα κλίμα έντασης, ενός φόβου, τώρα τι θα γίνει, θα προσγειωθεί, δεν θα προσγειωθεί. Όταν με το καλό και χάρη στις προσπάθειες και του πιλότου προσγειωθήκαμε, έζησα μετά κάποιους την εμπειρία κάποιων συναδέλφων που προσπάθησε ο καπετάνιος του πλοίου 7 φορές από ό,τι μου είπαν να δέσει το πλοίο. Στο λιμάνι, αυτά το 2023 δεν μπορούμε πλέον να μην φροντίζουμε την ασφάλεια των πολιτών στις μετακινήσεις τους.
να διώξουμε το φόβο, έστω για λίγο μπορεί να αισθάνθηκαν στην προσγείωση, στην απογείωση, στο δέσιμο, στο δεν θα δέσει το πλοίο. Αυτά δυστυχώς εμείς ακόμα τα ζούμε. Να. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε έργα που θα βελτιώνουν την ασφάλεια του πολίτη που επισκέπτεται το όμορφο νησί των Κυθύρων. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, για το όμορφο νησί. Και πλέον αυτό που θα ήθελα να δούμε, κυριολεκτικά όμως, και δεν αφορά τα Κύθρα μόνο, αλλά όλα τα νησιά της περιοχής μας. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος ώστε η τουριστική η περίοδος του τουρισμού να μην είναι μόνο ένας μήνας, ενάμισης. Πρέπει να γίνει διεύρυνση της τουριστικής περίοδου. Υπάρχουν ευτυχώς πολλές ομορφιές στα νησιά. Δεν πρέπει λοιπόν να είναι μόνο ένας καλοκαιρινός προορισμός. Έτσι. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού θα βοηθήσουν την ανάπτυξη και των κατοίκων των νησιών, αλλά και γενικά της νησιωτικής Ελλάδας. Ακριβώς. Υπάρχουν περιηγητικός τουρισμός, αναρχητικός τουρισμός, υπάρχουν εκκλησίες και μοναστήρια που ο θρησκευτικός τουρισμός που αναπτύσσεται μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Τι χρειάζεται? Να επικεντρωθούμε στα σημεία αυτά. Έτσι. Να δώσουμε περισσότερο βάρος στις μορφές αυτές ανάπτυξης. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία σήμερα και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλό αγώνα μέχρι τις εκλογές. Τα καλύτερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου και εύχομαι ο μεγάλος στόχος να ξαναέρθει η έδρα στην Αλφα Πειραιά για το ΠΑΣΟΚ να γίνει πραγματικότητα. Ώστε την επόμενη φορά που θα έρθουμε στο νησί σας, που θα είναι σύντομα, είναι υπόσχευση και δέσμευση αυτή. Πολύ ωραία. Να επισκεφτούμε το νησί, το Κλιμάκιο το ίδιο, έχοντας κάποιος από εμάς την ευτυχία να είναι και βουλευτής του τόπου μας. Να είστε καλά, κύριε Βροντάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Και εσείς, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα.